Γεια σας φίλοι και φίλοι του Sport.gr και πάμε κατευθείαν σε έκτακτα νέα που αφορούν τον Ολυμπιακό και το επερχόμενο μάτσο του με τη Φενέρ, η οποία αποχώρησε από τον τελικό κυπέλλου της Τουρκίας και υπάρχει ακόμα η περίπτωση να αποκλειστεί και από την UEFA, επιτρέποντας έτσι τον Ολυμπιακό να περάσει απευθείας στους 4 διοργάνωσης. Να σας υπενθυμίσω όμως πρώτα να κάνετε like και εγγραφή με καμπανάκι στο κανάλι μας, καθώς ενημερώνουμε άμεσα για όλα την νεότερα των ελληνικών ομάδων. Η Φενέρμπαχτσε έκανε πράξη την απόφασή της να κατεβάσει την ομάδα K19 στο Super Cup Τουρκίας απέναντι στη Γαλατασαράι και να αποχωρήσει 2 λεπτά μετά τη σέντρα. Σε ανακοίνωσή της, η ομάδα της Κωνσταντινούπολης εξήγησε τη στάση της, τονίζοντας πως θα συνεχίσει να στέκεται στο ύψος της. Οι παίκτες της Φενέρ δεν έκαναν καν σέντρα, αφού δόθηκε εντολή να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο όπως και έκαναν. Έτσι, το τελικό Super Cup τελείωσε στο δεύτερο λεπτό με τη Φενέρμπαχτσε να φεύγει για τα αποδυτήρια. Ωστόσο, η κίνηση αυτή δύσκολα θα μείνει ατιμόρυτη, αφού προβλέπεται ποινή από τους κανονισμούς της τουρκικής ομοσπονδίας για τέτοιες καταστάσεις. Σύμφωνα λοιπόν με αυτούς, όπως αναφέρονται από το NTV Sport, μια ομάδα που δεν συμμετέχει είτε στο θεσμό του κυπέλου είτε σε εκείνο του Super Cup δεν μπορεί να συμμετέχει στις διοργάνωσεις του κυπέλου της Τουρκίας την επόμενη σεζόν. Αν δε την επόμενη σεζόν από όταν αποσύρθηκε πάρει το πρωτάθλημα, δεν θα μπορέσει να παίξει στο Super Cup. Μάλιστα, η ομάδα από το θεσμό θα πρέπει να πληρώσει την Ομοσπονδία της χώρας όλα τα έξοδα για την διοργάνωση του τελικού που δεν θα λάβει χώρα τελικά, καθώς και όποια επιπλέον ζημία προκύψει από την ακύρωση. Όσον αφορά την UEFA και το Conference League, απόφαση και ανακοίνωση αναμένουμε αργότερα μέσα στην ημέρα για να δούμε αν το μάτσο με τον Ολυμπιακό θα παιχτεί κανονικά. Μπορεί όμως να υπάρξουν και κυρώσεις από την πλευρά της Ευρώπης για την τουρκική ομάδα. Σε κάθε περίπτωση, ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος. Οι παίκτες του βρίσκονται σε φόρμα και ο Μεντιλίμπαρ μέχρι στιγμής έχει δουλέψει πολύ καλά τα τακτικά πλάνα του με το ρόστερ. Αναμένουμε λοιπόν μόνο την απόφαση της UEFA για το match της Πέμπτης, οπότε για οτιδήποτε νότερο θα σας ενημερώνουμε άμεσα. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε ακόμα ένα βίντεο του Sport.gr. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας για περισσότερα συναρπαστικά αθλητικά νέα και ενημερώσεις. Μέχρι την επόμενη φορά, παρακολουθήσατε το Sport.gr. Ευχαριστούμε πολύ.